Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Βεβαίως. Πού να πάμε όμως, λοιπόν, πού να πάμε με νιέζομαι. Θα σου πω τώρα που θα πάμε, ο κύριος μας θα περιμένει. Υπάρχει μια γυναίκα η οποία έχει κάνει, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, δεν μπορώ να τσεκάρω αυτή τη στιγμή, 65 στην τηλεόραση, έχει συμπληρώσει 5 ώρες ζωντανού προγράμματος. Η Κορομιλά. Όχι, είναι η κυρία που βλέπεις. Είναι η Γιούλη Λιοπούλου. Η Γιούλη Λιοπούλου. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ έντονα όταν πήρε την απόφαση να ανεβάσει το θέατρο τη ζωή της Νταϊάννα. Ακριβώς, μπράβο Δημήτρη. Και είναι μια γυναίκα που εν ακμία της έγινε μεταγραφή της σε άλλο κανάλι. Λοιπόν, η Γιούλη... Παιδιά, πώς λεγόταν η εκπομπή? Πέντε ώρες. Είναι όχι, παιδιά, δεν θυμάμαι αλήθεια. Δεν θυμάμαι. Ποια εκπομπή λες τώρα αυτή με τα συνοικέσια? Με τα συνοικέσια. Πώς λέγονται? Εγώ προσπαθώ να την ξεχάσω. Έκανε και μια εκπομπή με... Με γνωριμίες. Με γνωριμίες. Ναι, το λέμε, το λέμε. Και... Λογοδοσμένη, υποθυμήθηκα. Τι γίνεται με αυτό το κεφάλι μου? Απίστευτο. Αν... Σε ευτυχά, με συγχωρείς. Από αυτά που είπε στην ημέρη την Αρώνη, πρέπει να έφτασε μέχρι και 65% αυτή η εκπομπή κάποια στιγμή. Παιδιά, το πιστεύω, έτσι είναι. Σήμερα ασχολείται. Πάντως τότε που έπαιξε την Νταϊάννα, θυμάμαι ότι είχε γίνει θέμα γιατί είχε καλέσει τον Κάρολο να έρθει να δει την Νταϊάννα. Δεν ήρθε όμως. Δεν είχε έρθει, μπορεί να είχε δουλειά. Μπορεί να κατεβάζαν τα καλοκαιρινά. Να πω κάτι πριν δούμε τη συνέντευξη. Γιούλη Ηλιοπούλου ήταν ηθοποιός. Και που είναι. Δούλε... Και είναι ηθοποιός, σωστά, συγγνώμη, που έκανε και εκπομπές στη τηλεόραση. Ναι, δούλευε και στην εκπομπή της, με την συνεργαζόμενη την Ανίτα Πάνια. Και ασχολήθηκαν πάρα πολύ με τη σχέση της. Ήταν στην εκπομπή της Πάνια και μετά πήγε, έκανε μια αντίστοιχη εκπομπή. Μπράβο! Σαν τη Πάνια, μόνη της, η οποία όμως εξίσου πήγε καλά. Ναι. Και ήταν στο Άλτερ, όχι. Στο Άλτερ ήταν σίγουρα η Ανίτα, εκείνη πρέπει να Star. Είναι... Το θέμα... Το New Channel ήταν, ρε παιδιά. Καλά τις πληροφορίες. Θυμάμαι. Α, περιμένω. Ο Μπακάλογλου. Το New Channel. Ο Μπακάλογλου. Εγώ λέω να ανοίξω μια φραγίνα φουντουκιού να πάρει τον πόνο μου. Δεν θα διαβάσω. 15% απίστευτα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Γιούλη Ηλιοπούλου ασχολείται με το παιδικό θέατρο. Θα σας πω μετά τις παραστάσεις. Για να δούμε τι είπε στη Μερούλα την Άρωνη. Βεβαίως. Και θα σας πω και που παίζει. Την τηλεόραση την έχεις αφήσει πίσω σου. Την έχεις αποκλείσει. Κοίταξε, όχι μόνο, δεν είναι ότι την έχω αποκλείσει, αλλά όταν αφιερώνεσαι σε κάτι, όπως έχω αφιερωθεί εγώ στην παιδική σκηνή, γιατί γράφω, κάνω την θεατρική μεταφορά, φτιάχνω τα κείμενα, σκηνοθετώ τις παραστάσεις μου. Η αλήθεια είναι ότι χώνω τη μύτη μου παντού πλέον μετά από τόσα χρόνια. Δεν μου έχει μείνει χρόνος. Έχουν γίνει κάποιες κουβέντες για τηλεόραση, απλά δεν έγινε, δεν τελεσφόρησε κάτι, γιατί υπήρχαν κάποιοι λόγοι. Τότε που σταμάτησα και μετά τα πρώτα 3-4 χρόνια, προτείνανε παρόμοια πράγματα να κάνω με αυτό που είχα κάνει. Ήταν ένα ζωντανό σοου, ήταν πεντάωρο. Είχαμε τη μεγάλη χαρά να κάνουμε αυτό το τεράστιο νούμερο που κάναμε τότε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και τι δεν είχε μέσα. Είχε σκέτς, είχε επιδείξεις μόδας, είχε καλεσμένους. Είχαμε φτάσει να κάνουμε και 65% κάποια στιγμή. Αυτά τα νούμερα δεν τα είχα ξαναδεί που γίνανε με τους λογοδοσμένους στο Sky, ειδικά όταν πήγα τότε, γιατί εγώ έκανα και μεταγραφή αναγνία μου. Αγόρασε ο Sky από το New Channel. Χωρίς να έχω κουνήσει το δαχτυλάκι μου τότε. Γιατί όμως σταμάτησες την εκπομπή? Σταμάτησες σε μια εποχή που πήγαινε καλά. Εγώ κουράστηκα. Κουράστηκα να κάνω τα ίδια και τα ίδια. Ήθελα να επιστρέψω στο θέατρο να κάνω διάφορα πράγματα που ονειρευόμουν όταν ήμουν μικρότερη και τα είχα αφήσει στην άκρη. Έφυγα πάνω στην επιτυχία. Δεν έφυγα επειδή πέσαν τα νούμερα ή ας πούμε η εκπομπή έπαψε να ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ήταν τα πάνια, είχατε κόντρα. Τα κανάλια το κάνανε ένα τεράστιο ζήτημα, ας πούμε. Χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα. Και οι δυο είχαμε πολύ μεγάλα νούμερα. Δηλαδή νομίζω ότι εκείνη την ώρα μάλλον μόνο εμάς δύο θα έβλεπε ο κόσμος. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε. Οπότε ήταν φυσικό να δημιουργηθεί όλο αυτό. Εντάξει, με την Ανίτα έχουμε υπάρξει φίλες, είναι γνωστά αυτά. Κρατάω τις καλές στιγμές εγώ. Πόσες προτάσεις γάμου σου κάνανε? Ήμουν παντρεμένη, βρε. Εγώ είχα και το παιδάκι μου μαζί στο στούντιο. Είχα την Κρίστελ μικρή, η οποία ξέρει, έτρεχε γύρω-γύρω από τις κάμερες. Το μπαμπά της δεν είστε μαζί? Δεν είμαστε μαζί, όχι. Έχω χωρίσει εδώ και 11 χρόνια. Πολλοί κόσμος με έμαθε μέσα από την τηλεόραση, κακά τα ψέματα. Οπότε δεν γνώριζαν ότι είχα κάνει αρκετά πράγματα στο θέατρο και όταν αποφάσισα να πάρω αυτό το ρίσκο τότε και να κάνω αυτό το έργο. Ναι. Κάπως ναι, το αντιμετώπισαν περίεργα. Ήταν ίσως και να είχαν και δίκιο. Ήταν λίγο προκλητικό όλο αυτό. Μάλιστα. Ποιο ήταν προκλητικό, συγγνώμη. Προκλητικό το ότι έκανε τη ζωή την Νταϊάννα. Τώρα λοιπόν το βλέπει μετά από χρόνια. Θεωρείται ήταν προκλητικό αυτό που έκανε. Όχι, ότι ο κόσμος είχε παρεξενευτεί, γιατί ο περισσότερος την είχε γνωρίσει μέσα από τις εκπομπές. Δεν ήξεραν όλοι ότι είχε δουλέψει στο θέατρο αρκετά.
Γι' αυτό ειλικρινή, πολύ. Ναι, πολύ. Και ήρεμη, γλυκιά παρουσία. Έχω τις ακριβείς πληροφορίες. Η Ανίτα Πάνια τότε ήταν στο Star με το κουφέτο και αυτή ήταν στο New Channel. Και παίζανε απέναντι κουφέτο, εκπομπές. Την ίδια ώρα, είχαν την ίδια θεματική που όντως υπήρχαν, ήταν και λίγο show, αλλά εστιαζόταν σε αυτό το κομμάτι της γνωριμίας. Και ήταν εκπομπές που τότε ήταν πάρα πολύ στη μόδα. Δηλαδή τώρα μπορεί να μας ακούγεται κάπως, αλλά ήταν, πώς τώρα λέμε για τα αθλήματα και αυτά, ήταν η εποχή των γνωριμιών. Ναι. Καλά, ωραία, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Ωραία. Ναι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκη, είστε. Όχι, όχι. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι σημαντικό και πρέπει να αναφέρουμε. Λοιπόν, σε δύο παιδικές παραστάσεις την βρίσκουμε αυτή την εποχή. Λοιπόν, η δική της παιδική σκηνή παρουσιάζει την παράσταση Ραπουνζέλ, τα μαλλιά της κουμπάρια στο Ιντεάλ, ενώ η ίδια έκανε τη μεταφορά και τη σκηνοθεσία στα Χριστούγεννα του Σκρούτ που παρουσιάζονται στο θέατρο Αλήθεια κάθε Κυριακή. Ασχολείται με το παιδικό θέατρο προφανώς πάρα πολύ. Ασχολείται τώρα με το παιδικό θέατρο εξ ολοκλήρου. Ακριβώς. Αυτό. Καλά έκανες, Άρη, και το είπες. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έχεις εσύ, κάτι έχεις.